Μέσα σε όσα είχαμε αυτές τις μέρες κυρίες και κύριοι θα πήρε ταυτίσια σε αυτές τις φοβερές δηλώσεις των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργών κτλ. του Μάκη Βορύδη και του βίρον Πολύδωρα. Ο Μεν Βορύδης είπε τα εξαμάξεις για το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και τη δεκαετία του 80 και την ευθύνη του, τις πολιτικές ευθύνες για την οικονομική σημερινή κατάσταση της χώρας, ο Δε Βίρον Πολύδωρα Ούτε πολύ, ούτε πολύ, ούτε λίγο χθε. ζήτησε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και όλος ο κόσμος που στηρίζει αυτή την ιστορία τη σημερινή πορεία τη χώρα. Ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή ενάντια στην Τρόικα, που αυτή είναι ο κοινό εχθρό. Ο δεύτερο ανασκεύασε, ο Βίρον Πολύδωρα, χτε λίγο στο Σκάι τι δηλώσει του. Ο πρώτο δεν τι ανασκεύασε, τι επέμεινε. Βεβαίω, κυρίε και κύριοι, από όλα αυτά που συνέβησαν αυτέ τι μέρε βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όσο κι αν εσείς και εγώ και οποιοδήποτε καθημερινός Έλληνας θυσιαζόμαστε, ευτελιζόμαστε, ταπεινωνόμαστε, ξεζουμιζόμαστε, η πολιτική σκοπιμότητα στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει. Διότι τίποτα δεν λέγεται και δεν γίνεται τυχαία στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ο Βορύδης θα είπε όλα αυτά προκειμένου να θυμίσει στο Σαμαράι σε όλους ότι μπορεί να παίξει κάποια στιγμή με κάποια δήλωσή του ή κάποια κίνησή του ενεργό ρόλο για την μετά Σαμαρά εποχή ή να πάρει ένα ενεργό ρόλο από τώρα ή γιατί δεν πήρε ένα ενεργό ρόλο και να χτυπήσει στο θυμικό του μέσου παλαιού νεοδημοκράτη που δεν γουστάρει τη συγκατοίκηση με τον Πασόκ. Ο Πολύδωρο τα είπε όλα αυτά διότι απαιτεί και επιμένει από το κόμμα του τώρα που πλησιάζει τα 70, ακόμα και τώρα να γίνει κάτι. Υπουργό, πρόεδρο τη Βουλή, οτιδήποτε. Δηλαδή εσεί μπορεί να ταλαιπωρήσετε και να βασανίζεστε αυτή το χαβά τους. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει, κυρίε και κύριοι, είναι ότι όλοι και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που συγκυβερνούν και όλοι οι αναλυτέ, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια που στηρίζουν όλη αυτή την ιστορία που η χώρα σήμερα υπολογίζουν ότι ο κίνδυνο τη κυβέρνηση και τη χώρα είναι ένα πολιτικό ατύχημα. Δηλαδή κάτι που θα προκύψει από μια δήλωση. Από ένα πολιτικό γεγονό όπω αυτό με την ΕΡΤ που παραλίγο να ρίξει την κυβέρνηση και ότι από τέτοιο πράγμα κινδυνεύει αυτή η νέα συγκυβέρνηση από εδώ και πέρα. Κάνουν λάθο και δεν υπολογίζουν ότι ο ελληνικός λαός έχει όρια αντοχές στην αξιοπρέπειά του και στην εξαθλίωσή του. Και η αντοχή εξαντλείται και η υπομονή εξαντλείται και οποιοδήποτε κίνδυνο τη κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση ή γενικότερα του πολιτικού συστήματο υπάρχει μόνο αν υπάρξει κοινωνικό κίνημα στην Ελλάδα. Αν ο κόσμο δηλαδή βγει στου δρόμου, όχι να σπάσει και να γκρεμίσει, αλλά να δηλώσει ότι σε αυτή τη χώρα πάνω από τα κόμματα υπάρχει ο λαό όταν και όποτε συμβεί αυτό, χωρί τα και χωρί να σκοτωνόμαστε πιανού κόμματο, το πανό θα μπει μπροστά, τότε θα καταλάβει και η πολιτική ότι με τα υλικά του χτε, τι σκοπιμότητε και το τραύμα των χαλιών κάτω από τα πόδια, δεν είναι δυνατόν να χτίζεται η νέα Ελλάδα. Και κυρίω όταν ο λαό που απαιτείται για αυτή τη νέα Ελλάδα έχει στην κυριολεξία ισοπεδωθεί και το κράτο που χρειάζεται να φιλοξενήσει και να οργανώσει αυτή τη νέα Ελλάδα έχει στην κυριολεξία αφανιστεί. Γι' αυτά αν μιλήσει ποτέ κανείς σοβαρά σε αυτή τη χώρα να ασχοληθούμε. Για όλες τις άλλες μπουρδες ή όπως λένε και οι πολύ μορφωμένοι τα έπεα πτερόεντα, τα λόγια δηλαδή που έχουν φτερά και πετάνε και τα παίρνει ο αέρας, καλύτερα να μην ασχολιόμαστε τούτη δά την περίοδο. Αφήστε δε που κινδυνεύουν να μπει και φυσήξει ένας βοριάς και καεί βουνό με το δράμα των αεροπλάνων και της δασοπυρόσβεσης και όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα.